Ευλογητός ο Θεός είναι πάντοτε νίκαιοι και εις όλες τα αιώνια. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφος τους αλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν την οικουμένη στα γενέστας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθο φως το απρόσιτο και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Έφτυκα με τη χάρη του Θεού να συνεχίσουμε από τον άλλο πόλεμο. Από το 26ο κεφάλαιο θα πάρουμε αφορμή και θα προσπαθήσουμε να το σχολιάσουμε, το οποίο έχει τον εξής τίτλο. Είναι από το πρώτο μέρος του Αοράτου Πολέμου, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ότι ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να αποφεύγει με όλη του τη δύναμη τα σταραχάς και ενοχλήσεις, αν θέλει καλώς να πολεμήσει τους εχθρούς του. Έτσι, αυτός είναι ο τίτλος που βάζει ο Άγιος στο 26ο κεφάλαιο, το οποίο είναι αμέσως μετά από το κεφάλαιο περί φαντασίας, για την οποία είπαμε αρκετά, για το πώς πρέπει να διορθώνουμε τη φαντασία μας με την αδιάλειπτη προσευχή, το κατέβασμα του νου μέσα στην καρδιά και όταν θέλουμε να ξεκουραστούμε με το να θυμόμαστε τα πνευματικά, τα πνευματικές καταστάσεις όπως είναι ο Παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού, η κόλαση, η κρίση, ή να θυμόμαστε γεγονότα από τη ζωή του Χριστού μας. Τώρα μας λέει ο Άγιος ότι θα πρέπει για να γίνεται ο πόλεμος αυτός σωστά και επιτυχημένα, θα πρέπει να έχουμε μία ειρήνη. Θυμάμαι ένα παράδειγμα, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ένα στρατιώτης λέει που έχει ένα πολύ καλό όπλο, αν ας πούμε είναι ταραγμένος, αν είναι συγχυσμένος, αν είναι φοβισμένος ας πούμε, μπορεί να έχει ένα πολύ δυνατό όπλο, αλλά άμα τρέμει το χέρι του δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, όσο καλό και να είναι το όπλο. Χρειάζεται μία ειρήνη για να μπορείς να στοχεύσεις σωστά και να χρησιμοποιήσεις, να αξιοποιήσεις αυτά τα όπλα που μας έχει δώσει, που έχουμε από τον Θεό. Λέει λοιπόν ο Άγιος, ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να αποφεύγει με όλη του τη δύναμη, προσέξτε αυτό το με όλη του τη δύναμη, τις ταραχές και ενοχλήσεις, αν θέλει να πολεμήσει καλά τους εχθρούς του. Και αυτές οι ταραχές και ενοχλήσεις γίνονται από διάφορες αιτίες. Μπορεί να γίνουν από λογισμούς, μπορεί να γίνουν από τα πάθη, μπορεί να γίνουν από άλλα πρόσωπα, δηλαδή κάποια άλλα πρόσωπα να μας δώσουν μία αφορμή για να χάσουμε την ειρήνη μας, να ερεθιστούμε, να θυμώσουμε, να ταραχτούμε. Και θυμόμαστε και τον Αββά Δωρόθεο, που λέγει όταν είναι να κάνουμε, λέει, ένα εργόχειρο σε συνεργασία με τους αδερφούς μας, να επιλέξουμε πρωτίστως να κρατήσουμε την ειρήνη μας, να μην χαθεί η ειρήνη, γιατί πολλές φορές στη συνεργασία δημιουργούνται προβλήματα, έτσι όλοι το ξέρουμε, πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει μια ομόνοια και μια ειρήνη στη συνεργασία με τους άλλους ανθρώπους, ειδικά μάλιστα όταν οι άνθρωποι δεν είναι και καλλιεργημένοι πνευματικά, με φόβο Θεού, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Δωρόθεος, είναι καλύτερα, λέει, να κρατήσεις την ειρήνη σου και ας μην γίνει και το διακόνημα και το εργόχειρο, το έργο δηλαδή που είναι να γίνει. Το να κρατήσεις, λέει, την ειρήνη σου, αν είναι 8-8 το τέλειο, είναι τα 4-8.
του έργου. Τα 4-8 είναι να πετύχεις να μην χάσεις την ειρήνη σου στη συνεργασία με τους αδερφούς. Το να γίνει το έργο είναι το 1-8 μόνο. Καλύτερα είναι να μην γίνει το 1-8 και να γίνουν τα 4-8. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες λοιπόν τονίζουν αυτό το πράγμα, ότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει αυτή η ειρήνη. Και βλέπετε και η Εκκλησία μας, όταν είναι να κάνουμε προσευχή, το α και το ω στο να επιτύχει η προσευχή είναι η ειρήνη. Γι' αυτό και αρχίζουμε με το «εν ειρήνη, εν ειρήνη το Κυρίο δεηθώμε», πάντοτε, εν ειρήνη λέει. Αν δεν υπάρχει ειρήνη εσωτερική, δεν μπορεί να κάνει άνθρωπος προσευχή, να κάνει σωστή προσευχή. Όσο και καλή προσευχή να έχει να κάνει και ωραία λόγια να πει, αν δεν έχει εσωτερικά ειρήνη, δεν μπορεί να την πει σωστά την προσευχή του. Είναι βασική προϋπόθεση δηλαδή για την προσευχή να υπάρχει εσωτερική ειρήνη, εσωτερική ηρεμία. Να μην υπάρχει άγχος, να μην υπάρχει βιασύνη. Είναι ένα βασικό, ας πούμε, αυτό μειονέκτημα της προσευχής μας, που πολλές φορές την κάνουμε κάπως βιαστικά ή λίγο ή πολύ. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η ειρήνη και η ηρεμία που απαιτείται. Γιατί και στην προσευχή ουσιαστικά τι πάμε? Πάμε να πολεμήσουμε τον εχθρό μας, τον διάβολο. Αν δεν υπάρχει λοιπόν εσωτερική ειρήνη, δεν θα το καταφέρουμε να το πολεμήσουμε σωστά. Λέει λοιπόν ο Άγιος, όπως έχεις υποχρέωση αναπόφευκτη, μάλλον όπως έχει υποχρέωση αναπόφευκτη κάθε χριστιανός, όταν χάσει την ειρήνη της καρδιάς του, να κάνει ό,τι μπορεί για να την ξανααποκτήσει, έτσι πάλι πρέπει να γνωρίζει ότι κανένα γεγονός που συμβαίνει στον κόσμο ή αν του συνέβαινε, δεν θα ήταν σωστό και φρόνιμο να του στερήσει ή να του κλονίσει την παρόμοια ειρήνη. Όταν ταραζόμαστε, οφείλουμε να κάνουμε το παν για να ηρεμήσουμε, να ηρεμήσει η καρδιά. Γιατί μέσα στην ταραχή, μέσα στη σύγχυση, προχωράει ο εχθρός. Ξέρετε, στον πόλεμο που οι στρατιώτες έχουν τα λεγόμενα καπνογόνα, έτσι, βάζουν λοιπόν αυτά στις ουσίες που δημιουργούν καπνό και μέσα στον καπνό προχωράει ο στρατός χωρίς να τον βλέπει ο αντίπαλος. Έτσι και ο διάβολος μέσα στο κουρνιαχτό, ας το πούμε έτσι, που δημιουργεί στην ψυχή την ταραγμένη, έτσι, η ταραγμένη ψυχή είναι σαν μια ψυχή που, σαν ένα χώρο που είναι γεμάτος καπνό, γεμάτος αντάρα, ας πούμε, γεμάτος σκόνη. Εκεί μέσα μπορεί να προχωρήσει ο εχθρός χωρίς να τον αντιληφθείς. Γι' αυτό και μας μιλάνε οι Άγιοι και συγκεκριμένο ο Βάσι Σακ και μας λέει ότι είναι όχημα και αμάξι του διαβόλου η σύγχυση, επάνω στο οποίο καθήμενος εισέρχεται στην ταλέπορη ψυχή και καταποντίζει αυτή. Είναι το όχημα του διαβόλου η σύγχυση, η ταραχή. Γι' αυτό θα πρέπει ο άνθρωπος πάντα να κρατιέται ειρηνικός. Και εδώ έχει σημασία να γνωρίζει ο άνθρωπος πώς να αντιμετωπίζει τους λογισμούς, γιατί ο διάβολος προσπαθεί πάντα να μας κάνει να χάσουμε αυτή την ειρήνη, δημιουργώντας λογισμούς και επιθυμίες. Θα το πούμε και στη συνέχεια πιο αναλυτικά το θέμα των επιθυμιών, οι οποίες μας δημιουργούν άγχος και ταραχή. Και ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός λέγει πάλι, ουδεμία κακία ούτως εύκολος εις το αμαρτάνιν, καμιά αμαρτία δεν είναι τόσο εύκολη στο να αμαρτάνει, ως η σύγχυσης. Είναι κακία η σύγχυσης, Και είναι κακία, η πιο εύκολη κακία που σπρώχνει τον άνθρωπο στην αμαρτία. Μέσω της συγχύσεως λοιπόν, περνάει η αμαρτία στον άνθρωπο. Γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να χάνουμε την ειρήνη μας. Θα το πούμε πάλι και πολλά και σήμερα. Καθώς έχεις χρέος άφευκτον, καθώς έχει χρέος άφευκτον, κάθε χριστιανός όταν χάσει την ειρήνη της καρδιάς του να κάνει όλο εκείνο που μπορεί για να την ξαναλάβει, έτσι πάλι πρέπει να εξεύρει πως κανένας συμβεβικός του κόσμου, συμβεβικός, έτσι συμβάν, του κόσμου που ήθελε του τύχη, δεν είναι δίκαιο και εύλογον να τον στερεί ή να του συγχύζει την διάφτη ειρήνη.
Και εδώ θυμόμαστε και τον Αβάη Σάκτο Σύρωε που λέει ότι ο ταπεινόφρον καν κολλήσει ο ουρανός στη γη. Τι πιο μεγάλο συμβάν από αυτό, να κολλήσει ο ουρανός στη γη. Δηλαδή να γίνει η συντέλεια του κόσμου, θα λέγαμε έτσι. Και τότε λέει ο ταπεινόφρον ουθροείται, δεν ταράζεται. Και από εδώ βέβαια παίρνουμε και ένα σπουδαίο μάθημα ότι για να μην χάνεις την ειρήνη σου πρέπει να είσαι ταπεινόφρον. Να έχεις ταπεινό φρόνημα. Ουθροείται. Το θρόισμα είναι αυτό το ανεπαίσθητο, ας πούμε, ο ήχος, ο πολύ λεπτός που συμβαίνει όταν περνάει ο αέρας μέσα από τα φυλώματα των δέντρων. Η ελάχιστη, ας πούμε, ταραχή, αυτό το θρόισμα που λέμε. Λοιπόν, ούτε αυτό το παθαίνει ο ταπεινόφρον, λέει, ακόμα και αν συμβεί ό,τι πιο φοβερό. Και βλέπετε πόσο, ας πούμε, οι άνθρωποι σήμερα με το θέμα του Αντιχρίστου, να πούμε ένα παράδειγμα, πόσο εύκολα ταράζονται. Και σου λέει τι θα γίνει, έρχεται ο Αντίχριστος, μήπως γεννήθηκε ο Αντίχριστος, πως είναι 30 χρονών λένε άλλοι κλπ. Διάφορα. Και τι θα τρώμε τότε και πώς θα ζήσουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε το ένα πράγμα, το άλλο πράγμα. Ο Χριστός μας τι μας λέει. Μη ταράσεις το, η μόνη καρδία. Θυμάστε τι έλεγε. Μη ταραστές το ημών η καρδία, μη δε δειλιά το. Μη ταράζει την καρδιά σου, ούτε να δειλιάζει. Θυμάμαι κάποια φορά είχαμε κατέβει στην Αγιάννα, επειδή δεν είχαμε συγκοινωνία στο δικό μας το λιμάνι, στο κλέφτικο το λεγόμενο, στην Κερασιά που είμαστε, είχαμε δικό μας λιμάνι, αλλά είχαμε πολύ συχνά εκεί θαλασσοταραχή, γιατί ήταν ανοιχτά μπροστά στο πέλαγος. Και για να βγούμε έξω όταν έπρεπε να βγούμε, πηγαίναμε στην Αγιάννα που ήταν πιο φυλαγμένο το λιμάνι εκεί και ερχόταν η συγκοινωνία το καραβάκι για να βγούμε έξω. Λοιπόν, αλλά και πάλι είχαμε πάει με έναν παραδελφό τότε, μακαριστός τώρα, να μείνουμε το βράδυ σε ένα σπίτι για να μπορέσουμε το πρωί να πάρουμε το καραβάκι για έξω. Και υπήρχε μία, ας το πούμε τόσο ακόμα αγωνία, θα έρθει άραγε το καραβάκι και εδώ, μήπως δεν θα έρθει και θα μείνουμε και τι θα γίνει. Και θυμάμαι ο γέροντας και αυτός μακαριστός τώρα, της Καλύβης εκεί που μας φιλοξενούσε, ενώ κάτι μαγείρευε, ήταν σπουδαίος μάγειρας, έφτιανε και στις πανηγύρισεις ήταν ο μάγειρος ο επίσημος εκεί της Λαύρας, γυρίζει έτσι με μια πάρα πολύ μεγάλη ηρεμία και μας είπε αυτό το πράγμα, μη ταρασές το ημών η καρδία, μη δε δειλιά το. Και το θυμάμαι ακόμα, έτσι, ο τρόπος που το είπε. Μόνο που το είπε έτσι όπως το είπε, σου ενέπνεε την ειρήνη. Και αυτό είχε και ουσιακό τέλος. Κοιμήθηκε και όπως κοιμήθηκε, έκλεισε μόνο στο τα μάτια του. Το λέω αυτό με παρενθέσεις. Ήταν ενάρετος άνθρωπος και φαινόταν από τη σιωπή του, από την προσευχή του. Λοιπόν. Όπως έχεις λοιπόν υποχρέωση, αν χάσεις την ειρήνη σου, να προσπαθείς πάντα να την ξαναποκτήσεις. Έτσι πάντα θα πρέπει να κάνεις ό,τι πρέπει για να μην χάνεις ποτέ αυτή την ειρήνη σου. Πρέπει ναι, να λυπούμαστε για τις αμαρτίες μας. Είναι το κατά Θεόν πένθος. Αλλά πώς, με έναν πόνο ειρηνικό. Όχι αγχωτικό. Εντάξει, είμαι αμαρτωλός, τι θα γίνει, θα σωθώ, δεν θα σωθώ. Εντάξει. Να πονάς για τις αμαρτίες, αλλά να έχεις και πίστη στο Θεό. Εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Πώς έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Ελπίζω να ενεργήσει η αγάπη του Θεού. Αφήνομαι στο Θεό. Και όσο περνάνε τα χρόνια μου, αισθάνομαι όλο και πιο αμαρτωλός. Και όσο ζω, τόσο αυξάνουν οι αμαρτίες μου. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω στην αγάπη του Θεού. Θα λυπούμαστε για τις αμαρτίες μας με ένα πόνο ειρηνικό κατά τον τρόπο που προηγουμένως έδειξα σε πολλά σημεία. Και έτσι, χωρίς ενόχληση της καρδίας, να συμπονούμε με διάθεση αγάπης κάθε άλλο αμαρτωλό και να κλαίμε εσωτερικά το λιγότερο. Δηλαδή, ας πενθούμε για τα σφάλματά του. Μια αιτία δηλαδή που θα πρέπει ο άνθρωπος να λυπάται είναι οι αμαρτίες του και οι αμαρτίες των άλλων. Αυτό δικαιολογείται. Αλλά για τα άλλα που μας συμβαίνουν, για τα οποία συνήθως κλαίει ο πολύς ο κόσμος,
Και θα πει ποια είναι αυτά, τα βασανιστικά, που μας έρχονται όπως ασθένειες, πληγές, θάνατοι των συγγενών μας, επιδημίες, τώρα έχουμε και ψευτοεπιδημίες, επιδημίες πείνας, πόλεμοι, φωτιές και άλλα παρόμοια κακά. Αν και οι κοσμικοί τα αποστρέφονται τις περισσότερες φορές ως ενοχλήσεις της φύσεως, παρόλα αυτά μπορούμε με τη χάρη του Θεού όχι μόνο να τα υποφέρουμε, αλλά και να τα θέλουμε και να τα αγαπάμε ως αν δίκαιη τιμωρία στους παράνομους και ως αφορμή των αρετών στους καλούς. Έτσι, βλέπετε επιγραμματικά, τα λέει όλα σε μία φράση. Γιατί αυτά που θεωρούνται κακά, όπως είπε ο Άγιος εδώ, η αρρώστια, η θάνατη των συγγενών, μια οικονομική καταστροφή, μια επιδημία πείνας, αυτά δεν είναι κακά από μόνα τους. Το μόνο κακό είναι η αμαρτία. Όλα τα άλλα, θα λέγαμε, είναι αφορμές, όπως λέει εδώ ο Άγιος, για μεν τους αμαρτωλούς για να ξεχρεώσουν αμαρτίες και να τιμωρηθούν εντός αγωγικών, να παιδαγωγηθούν πιο σωστά για τις αμαρτίες τους και να γλιτώσουν κόλαση. Και για τους δίκαιους είναι πάλι αφορμές αρετών. Μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τους πειρασμούς, ο πιστός αποδεικνύεται την πίστη του. Αποδεικνύομαστε πιστοί. Πότε? Όταν δοκιμαζόμαστε. Όταν όλα μας πάνε καλά, εύκολο είναι να λες ότι πιστεύεις στον Θεό. Όταν όμως παθαίνεις αυτό που έπαθε ο Ιώβ, που τα χάσε όλα και έχει και μια γυναίκα άπιστη που του έλεγε «Βλασφήμα το Χριστό» και τα λύωνε, αυτοκτόνα, τι Θεός είναι αυτός, τότε φανερώνεται η πίστη μας, στη δοκιμασία, στους πειρασμούς, στα σκάνδαλα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Θα έρθουν οπωσδήποτε, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι οι σκανδαλοποί, οι άνθρωποι που δεν θέλουν να τηρήσουν τον νόμο του Θεού. Και αυτοί θα σου δημιουργήσουν σκάνδαλα, δηλαδή αφορμές να αμαρτήσεις. Αυτό είναι το σκάνδαλο, έτσι. Και είναι αναγκαίο να έρθουν τα σκάνδαλα ή να οι δόκιμοι φανεροί γίνονται, λέει ο Κύριος, έτσι, για να φανερωθούν οι δόκιμοι, αυτοί που είναι πραγματικά του Θεού. Πότε φανερώνονται? Όταν υπάρχουν αυτές οι δοκιμασίες, αυτές οι θλίψεις, οι οποίες όμως στους κοσμικούς ανθρώπους δημιουργούν ταραχή. Και δυστυχώς και σε κάποιους που λέγονται και θέλουν να λέγονται πιστοί, ενώ δεν θα έπρεπε. Είναι αφορμές και πρέπει να τις αγαπάμε και να τις θέλουμε, αφορμές αρετών για τους καλούς και για τους παράνομους δίκαιη τιμωρία. Επειδή σε αυτόν τον σκοπό αποβλέπουμε και αυτό αρέσει ακόμα και σε αυτόν τον Κύριό μας και Θεό που μας τα στέλνει, το οποίο το θέλημα ακολουθώντας εμείς θα περάσουμε με καρδιά ήσυχη και αναπαυμένη όλες τις θλίψεις και τα βάσανα της τωρινής ζωής. Πρέπει λοιπόν, ναι, να λυπούμεθα δια τις αμαρτίες μας, αλλά με ένα πόνο ειρηνικό και ούτω χωρίς ενόχληση της καρδίας ας συμπονούμε με ευσεβή διάθεση αγάπης κάθε άλλο αμαρτωλό και ας κλαίουμε εσωτερικώς το λιγότερο. Δηλαδή ας πενθούμε για τα σφάλματά του. Και θα λέγαμε αυτό θα είναι ίσως η μόνη και δικαιολογημένη αιτία ταραχής. Η οποία όμως πάλι και αυτή δεν πρέπει να είναι ταραχή που θα μας στερεί την ειρήνη. Γιατί είναι ταραχή, εντός εισαγωγικών η λέξη, κατά Θεόν. Είναι η λύπη κατά Θεόν για τις δικές μας και για τις αμαρτίες των άλλων. Είναι αυτοί οι οποίοι καταστενάζουν και οι οποίοι σώζονται. Όπως λέει και ο προφήτης Εζεκίελ στο όραμά του εκεί, στο ένατο κεφάλαιο. Από τη γενική σφαγή των Ιεροσολύμων σώζονται οι καταστενάζοντες. Ποιοι είναι? Είναι αυτοί που στενάζουν, που θρηνούν, που λυπούνται για τις αμαρτίες που συμβαίνουν στην πόλη. Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, παρά μόνο στενάζουν.
Και εμείς λοιπόν οφείλουμε να στενάζουμε για τη σημερινή κατάσταση, έτσι, την τόση αμαρτία που έχει απλωθεί όχι μόνο στην Ορθόδοξη Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Και φυσικά και για τις δικές μας αμαρτίες. Αλλά για όλα τα άλλα δεν πρέπει να λυπούμαστε, μάλλον και να τα θέλουμε, λέει ο Άγιος. Και να τα δεχόμαστε αυτά που μας έρχονται τα, για τον κόσμο βασανιστικά, πυρκαγιές, πόλεμοι, λοιμική ενώση, θάνατοι των συγγενών μας, πληγές, ασθένειες, να τα θέλουμε και να τα επιθυμούμε. Και να τα αγαπούμε ως δίκαιες, τιμωρίες στους παράνομους και ως αφορμές των αρετών στους καλούς. Διότι εις τούτον το σκοπόν αποβλέποντας, συναρέσκεται ακόμα και ο Κύριος ημών. Και ο Κύριος γι' αυτό τα δίνει αυτά όλα. Άρα συναρέσκεται και αυτός θέλει, τα θέλει αυτά, τα ευδοκεί, τα παραχωρεί ενδεχομένως ή και τα ευδοκεί, τα θέλει εντός αρκών με όλη του την καρδιά και γι' αυτό μας τα στέλνει, για να μας βοηθήσει να προκόψουμε στην αρετή, στο καλό και για να κατασταλεί το κακό, η αμαρτία. Το οποίο το θέλουμε ακολουθούνται εμείς, θέλουμε να περάσει με καρδία ήσυχων και αναπαυμένη εις όλας τας λήψεις και τα βάσανα της παρούσης ζωής. Έτσι. Αν σκέφτεσαι λοιπόν ότι αυτά που δίνει ο Θεός, τα οδυνηρά, εκτός από τις αμαρτίες που κάνουμε μόνοι μας, για τις οποίες πρέπει να λυπούμαστε όπως είπαμε, και τις αμαρτίες που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, όλα τα άλλα, οι λεγόμενες φυσικές καταστροφές, όλα αυτά τα θέλει ο Θεός γιατί μας βοηθούν στην προκοπή μας, στην τελειοποίησή μας. Γιατί υπηρετούν το σχέδιο του Θεού που είναι η σωτηρία μας. Και ας είσαι βέβαιος ότι κάθε ενόχληση και ταραχή της καρδίας μας δεν είναι αρεστή στους θείους οφθαλμούς. Διότι ό,τι λογής αυτή και αν είναι, πάντοτε είναι συντροφιασμένη από ατέλεια και πάντοτε προέρχεται από κάποια κακή ρίζα της φιλαυτίας μας. Πίσω από την ταραχή κρύβεται η φιλαυτία, που είναι η ρίζα όλων των κακών. Γιατί αγωνιούμε για τον Αντίχριστο, για το τι θα φάμε και το τι θα πιούμε και πώς θα ζήσουμε? Γιατί από πίσω κρύβεται αυτή η κακία που λέγεται φιλαυτία. Καλά, δεν πιστεύεις στην πρόνοια του Θεού? Δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι λένε ότι πιστεύουν στο Θεό. Αν τους ρωτήσεις τι θα πει πιστεύεις στο Θεό, θα σου πούνε πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος της πίστεως. Το δεύτερο μέρος της πίστεως, όπως λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μητυλινέως, είναι να πιστεύεις στην πρόνοια του Θεού. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό και αγωνιούν με κακή αγωνία για το μέλλον. Έχασε, λέει, το παιδί μου τη δουλειά του. Και επειδή έχασε τη δουλειά του, είναι σε αγωνία η μητέρα ή ο πατέρας. Ή δεν έχει ακόμα δουλειά, λέει το παιδί. Μα δεν είσαι χριστιανός, δεν πιστεύεις στην πρόνοια του Θεού. Και ακόμα υπάρχει και ένα τρίτο σκέλος της πίστεως. Ο Θεός όχι μόνο υπάρχει και προνοεί, φροντίζει, αλλά και κυβερνά. Είναι και ο κυβερνήτης. Δηλαδή κατευθύνει τα πάντα. Δεν το πιστεύεις αυτό? Αν δεν το πιστεύεις, βέβαια θα είσαι πάντα σε ταραχή. Γιατί ο Χριστός είναι ο κυβερνήτης. Μπορεί να φαίνεται ότι κυριαρχούν οι σιωνιστές, οι μασόνοι, ξέρω εγώ, οι σκοτεινές δυνάμεις που λέμε είναι η ατάξη πραγμάτων κλπ. Όχι. Αυτοί όλοι είναι πιόνια, είναι όργανα που υπηρετούν το σχέδιο του κυβερνήτη, που είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός θα τους αφήσει να κάνουν ό,τι νομίζουν ότι κάνουν, ό,τι θέλουν να κάνουν. Έτσι. Ουσιαστικά ο Θεός τους αφήνει να κάνουν αυτό που θέλει αυτός. Και μέχρι το σημείο που θα του το επιτρέψει αυτός. Και μετά θα έρθει μια σφαλιάρα, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ένα ράπισμα, ένα φύσημα, όπως λέει στην Αποκάλυψη, και θα εξαφανιστούν όλα αυτά τα έργα. Και του Διαβόλου και του Αντιχρίστου και των οργάνων του.
Κάθε λοιπόν ταραχή, προσέξτε, δεν είναι αρεστή στο Θεό. Ο άνθρωπος που αφήνεται στο να ταράζεται, γιατί το επιτρέψεις εσύ στον εαυτό σου να ταραχτείς, να αγχωθείς το λέμε σήμερα, αυτό δεν αρέσει το Θεό. Μπορεί να το θεωρούμε κάπως φυσιολογικό, δηλαδή φυσιολογικό να είμαι σε αγωνία, όχι δεν είναι καθόλου φυσιολογικό, δεν αρέσει το Θεό. Καμία αγωνία, καμία ταραχή, κανένα άγχος. Μη ταρασίες το ημών καρδία, μη δε δειλιά του, είπε ο Χριστός μας. Κι αν κολλήσει ο ουρανός, τη γη ακόμα. Γιατί αυτή όλη η ταραχή, ξαναλέω, προέρχεται από την κακή ρίζα που λέγεται φυλαυτία, που είναι η ρίζα όλων των παθών, η γεννήτρια όλων των παθών η φυλαυτία. Άρα ένας άνθρωπος που ταράζεται, που αγχώνεται, τι φανερώνει στο βάθος, ότι έχει φυλαυτία. Έχει όλα τα πάθη δηλαδή. Δια τούτο έχει πάντοτε άγρυπνον μία σκοπιά. Ήτης ευθύς μόλις θα ειδεί κάτι, εκτός από τις σκοπιές που έχει το στρατόπεδο, ας πούμε, πρέπει και εσύ να έχεις για την ψυχή σου ένα φύλακα, μία σκοπιά, η οποία ευθύς μόλις θα ειδεί κάτι που μπορεί να σε ενοχλήσει και να σε συγχύσει, ας σου κάνει σημάδι, πώς κάνει ο σκοπός, έτσι, δίνει σήμα ότι κάποιος έρχεται, κάποιος σου πλησιάζει το στρατόπεδο ή κάποιοι. Οφείλει να δώσει σήμα. Ας σου κάνει σημάδι λοιπόν αυτή η σκοπιά που θα έχεις βάλει εσύ στον εαυτό σου για να λαμβάνεις είδηση και να πιάνεις τα άρματα. Για προσέξτε, για να φυλάξεις την ειρήνη σου χρειάζεται να πολεμήσεις, να χρησιμοποιήσεις τα άρματά σου. Δεν είναι δηλαδή μια παθητική κατάσταση, το αποφάσισα, ας πούμε, και θα είμαι ήρεμος, έτσι, ό,τι και να είναι, εγώ δεν θα ταραχτώ. Όχι, θα πρέπει να πάρεις άρματα, έτσι, πνευματικά ευνοείται άρματα, για να μην χάσεις αυτή την ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσα, η οποία εν τέλει, η ειρήνη, δεν είναι, ας πούμε, κάτι το αόριστο, είναι μια αρετή, αλλά τελικά η ειρήνη είναι ο Χριστός. Χριστός είναι στη ειρήνη μόνο, Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για... ουσιαστικά για τον Χριστό. Όταν λέμε να φυλάξουμε την ειρήνη μας, εννοούμε να φυλάξουμε το Χριστό, το Πνεύμα του Χριστού, το Πνεύμα του Άγιο ενεργό μέσα μας. Και να μην χάσουμε, να μην χάνουμε ποτέ αυτή την ειρήνη, αυτή τη ζωντανή σχέση και κοινωνία με τον Χριστό, με το πρόσωπο του Χριστού. Ένας που ταράζεται, αυτό φανερώνεται, δεν έχει κοινωνία με την ειρήνη που είναι ο Χριστός. Να πιάνεις λοιπόν τα άρματα ή στο να διαφεντεύεσαι, δηλαδή να κυβερνάς τον εαυτό σου συλλογιζόμενος, πώς, να σκέφτεσαι ότι όλα εκείνα τα κακά και άλλα παρόμοια πολλά, αν και φαίνονται εξωτερικώς και κατά την αίσθηση κακά ή τη κακοτικά, κακά δηλαδή ότι δημιουργούν το κακό, μια πλημμύρα, μια... αν και δεν πρέπει να τη λέμε αυτή τη λέξη, θεομηνία, δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούμε τέτοια λέξη, μια φυσική καταστροφή κλπ. Δηλαδή κάποια τα οποία υπάρχει ενδεχόμενο να μας δημιουργήσουν μια κάκωση, μικρή ή μεγάλη, όμως δεν είναι αληθινά κακά. Αυτό πρέπει να σκέφτεσαι, ότι αυτά δεν είναι κακά πραγματικά. Ούτε δύναται να μας αφαιρέσουν τα αληθινά καλά. Γιατί αληθινό καλό ποιο είναι? Είναι ο Θεός, έτσι, το πρώτο καλό. Η Θεία Χάρις, η Θεία Ενέργεια, η μετοχή στη Θεότητα, στη Θεία Χάρη. Αυτό είναι το καλό, έτσι. Ουδείς καλός, ουδείς αγαθός, ημί εις ο Θεός, είπε ο Κύριος. Αυτό δεν μπορείς να το αφαιρέσει, ούτε η πλημμύρα, ούτε ο θάνατος κάποιου συγγενού σου, τίποτε, ούτε η φτώχεια, ούτε η υποδούλωση. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος λέει αυτό το φοβερό και σήμερα αν το ακούσουν κάποιοι άνθρωποι θα επαναστατήσουν. Είσαι δούλος, λέει, μάλλον χρήσε. Μπορείς να γίνεις ελεύθερος, μάλλον χρήσε. Δηλαδή, μάλλον μείνε δούλος. Θα πεις, τι μας λέει τώρα, να μπορούμε να γίνουμε ελεύθεροι και να θέλουμε να μείνουμε δούλοι? Ναι, γιατί δεν είναι εμπόδιο η δουλεία στο να σωθείς.
και να έχεις κοινωνία με την όντως ειρήνη και χαρά που είναι ο Χριστός. Μάλλον και βοηθάει κιόλας, γιατί είσαι πιο ταπεινωμένος. Επομένως, αυτά που φαίνονται κακοτικά, εξωτερικά, δεν είναι. Αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε πάντοτε. Ούτε μια αρρώστια, ούτε ένας θάνατος, ούτε οτιδήποτε άλλο από αυτά που ο κόσμος τα θεωρεί φοβερά και τρομερά. Και δεν μπορούν να μας αφαιρέσουν τα αληθινά καλά. Και ότι όλα, και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε, τα προστάζει ή τα παραχωρεί. Είναι εντολή δηλαδή Θεού, ευδοκία Θεού όπως λέμε, δηλαδή το θέλει ο Θεός ως καλό, πραγματικά καλό, ή είναι παραχώρηση Θεού. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Όλα γίνονται είτε κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση του Θεού. Δεν είναι ότι θέλει ο διάβολος να γίνει αυτό και γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν πάει να θέλει ο διάβολος ό,τι θέλει. Τίποτα θα γίνει αν δεν το θέλει ο Θεός, αν δεν πάρει έγκριση από το Θεό. Ούτε σε ένα χείρο δεν μπορεί να μπει ο διάβολος. Το θυμάστε αυτό. Πήρε άδεια για να μπει στους χείρους. Πόσο μάλλον να πειράξει έναν άνθρωπο. Παίρνει άδεια πάντοτε. Όλα λοιπόν να σκέφτεσαι ότι τα προστάζει ή τα παραχωρεί ο Θεός. Αν το σκέφτεσαι αυτό μπορείς να ταραχτείς. Πήγαινε ο διάβολος στο Μέγα Αντώνιο, σαν ένας φοβερός γίγαντας ας πούμε, και ο Άγιος ήταν ατρόμητος. Του λέει τι θέλεις. Έχεις πάρει άδεια από τον Χριστό να με πειράξεις, πείραξε με. Δεν έχεις πάρει άδεια, άντε φύγε από εδώ, άι χάσου. Και εξαφανιζόταν. Καταλάβατε. Γιατί αν έχει πάρει άδεια, πάλι για το καλό μας θα είναι. Καλό θα πάθουμε. Ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει κάτι το οποίο να μας βλάψει στην ψυχή μας. Έτσι, παραχωρεί μια δοκιμασία για το καλό μας. Αυτό το λέει λοιπόν ο Άγιος Αντώνιος. Είσαι εδώ, α, λοιπόν, έχεις άδεια να μου κάνεις κάτι ή απλώς ήρθες να με τρομοκρατήσεις. Γιατί ξέρετε, αν είμαστε ο διάβολος να τρομοκρατούμαστε, τότε παίρνει δικαιώματα. Γιατί αυτή η ταραχή δεν αρέσει τον Χριστό. Και τότε μπορεί να μας βλάψει όταν το φοβόμαστε. Βλέπουμε ανθρώπους να πανικόβλητοι για χρόνια να ταλαιπωρούνται και να τρέχουν από γέροντα σε γέροντα και από εξορκισμό σε εξορκισμό γιατί τους έχουν κάνει μάγια, γιατί τους πολεμάνε οι κακοί άνθρωποι κλπ. Και συνέχεια τους κυνηγάνε με τα μάγια κλπ. Και δεν βρίσκουν ησυχία και ταραχή. Και μόνο αυτή η ταραχή που έχεις, άνθρωπέ μου, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν αρέσει τον Χριστό. Από αυτό που έχεις και ζεις. Δεν ξέρεις ότι ό,τι γίνεται, γίνεται κατά ευδοκία είτε κατά παραχώρηση, ακόμα και αν σου κάνουν μάγια όλοι οι άνθρωποι της γης, ας πούμε. Παραχώρηση αυτό θα είναι. Και δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Γιατί ταράζεσαι. Αυτή η ταραχή είναι που σε βλάπτει. Αυτή η αγωνία που ζεις. Να σκέφτεσαι λοιπόν ότι αυτά που ο κόσμος τα θεωρεί κακοτικά, κακά δηλαδή, φοβερά και τρομερά, δεν είναι. Ούτε μπορούν να σε αφαιρέσουν τα αληθινά καλά. Και ότι όλα γίνονται κατά ευδοκία ή κατά παραχώρηση Θεού. Για ποιο λόγο? Για αυτό που είπαμε προηγουμένως. Για να τιμωρηθούν, παύλα παιδαγωγηθούν οι παράνομοι και για να γίνουν πιο καλοί οι ενάρετοι. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν έχεις λήψεις ή ξεχρεώνεις ή κάνεις καταθέσεις. Απλά πράγματα. Τι στενοχωριές. Έχεις λήψεις, ξεχρεώνεις αμαρτίες. Δεν έχεις αμαρτίες και ποιος δεν έχει. Λοιπόν, πες ότι εσύ δεν έχεις. Θα κάνεις καταθέσεις στον ουρανό. Θα τα βρεις όλα στον ουρανό. Θα πάρεις και τόκους. Πνευματικούς. Όλα λοιπόν τα προστάζει ή τα παραχωρεί ο Θεός δια τους ρηθέντας ορθούς και συμφέροντας εις εμάς σκοπούς. Έτσι, για το καλό μας, για το συμφέρον μας. Πάντα για το συμφέρον οικονομών, δεν λέμε, στη λατρεία μας. Και δια άλλα που δεν είναι γνωστά εις εμάς, αλλά δικαιότατα και αγιότατα αναφιβόλως. Όμως είναι δίκαια και άγια. Γιατί τι σε εγνωνούν, Κύριε, ποιος ξέρει το νου του Θεού, γιατί γίνεται το κάθε τι. Σίγουρα όμως είναι δίκαιο
Είναι μέσα στα πλαίσια της δικαιοσύνης του Θεού και Άγιο. Τίποτα ο Θεός δεν κάνει που να μην είναι δίκαιο και Άγιο. Άρα γιατί ταράζεσαι? Κι αν είσαι κάθε συμβεβικός σε κάθε τι που συμβαίνει θλιβερό και εναντίον, εναντίον αντίθετο δηλαδή, όχι αυτό που εσύ περιμένεις, κρατείται η καρδία σου ούτως αναπαυμένη και ειρηνική, ή μπορεί να σου γίνεται κέρδος πολύ. Και να ξέρεις και να σκέφτεσαι ότι για κάθε τι που σου συμβαίνει αντίθετο, μια συκοφαντία, ας πούμε, στην εργασία σου. Έχεις κάποιον συνάδελφο, κάποιους συναδέλφους που σε διαβάλλουν, σε συκοφαντούν. Σου λένε ή λένε στο αφεντικό πράγματα ψευδή, εναντίον σου. Λοιπόν, γιατί ταράζεσαι? Οφείλεις να είσαι πάντα αναπαυμένος και ειρηνικός. Αν ταράζεσαι, ήξευρε ότι κάθε γύμναση που κάνεις σου αποδίδει ή κανένα ή πολύ λίγο καρπό. Γιατί κάνουμε και γυμναστική εμείς, κάνουμε ασκήσεις, δεν λέμε, τώρα κάνουμε νηστεία, είναι μια άσκηση, είναι μια γυμναστική που κάνουμε εμείς τον εαυτό μας. Δεν σου ωφελεί, λέει, αυτό. Γιατί δεν δέχεις τη γυμναστική του Θεού. Αυτά που δεν περιμένεις, αυτά είναι η πιο καλή γυμναστική. Τα άλλα που τα σχεδιάζουμε μόνοι μας, εντάξει, είναι πιο εύκολο να τα κάνουμε. Αλλά όταν σου έρθει κάτι που δεν το περιμένεις, μια παρατήρηση άδικη, ένας έλεγχος, μια δίωξη από το πουθενά, χωρίς να έχεις κάνει τίποτα, χωρίς να φταίς. Λοιπόν, αυτό, αν το δεχτείς χωρίς ταραχή, αυτό θα σου δώσει πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια. Και συνάμα θα ωφεληθείς και από τις εκούσιες ασκήσεις που κάνεις εσύ. Την νηστεία, την προσευχή, την αγρυπνία. Αν αυτά τα ακούσια που σου κάνει ο Θεός δεν τα δέχεσαι, μην περιμένεις να ωφεληθείς από τις νηστείες σου και τις προσευχές σου. Ή λίγο ή καθόλου δεν θα ωφεληθείς. Όχι ότι δεν πρέπει να τα κάνουμε και αυτά, πρέπει να τα κάνουμε. Αλλά πρωτίστως να δεχόμαστε την παιδαγωγία του Θεού. Αφήνω να λέγω και τούτο, πως όταν η καρδία θορυβείται και ταράτεται, είναι πάντοτε υποκειμένη εις διάφορα κτυπήματα και πολέμους των εχθρών. Όταν η καρδιά είναι ταραγμένη, θορυβημένη, αγωνιώσα, πολύ εύκολα μπορεί να την κάνει ζημιά ο διάβολος, ο εχθρός. Είναι σαν ένα οχυρό, ας πούμε, σαν ένα φρούριο, το οποίο δέχεται επίθεση εξωτερικά βέβαια, από τους εξωτερικούς εχθρούς, αλλά έχει και εσωτερικά ρήγματα. Έχει, ας πούμε, και από μέσα φθορές. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο πιο εύκολα θα την νικήσει ο εχθρός. Υπάρχει κάποιος, ας πούμε, από μέσα που έχει βάλει βόμβες και κάνει και εσωτερικές ανατινάξεις. Έρχεται και ο εχθρός απ' έξω, πολύ πιο εύκολα θα πέσει το φρούριο. Ή όπως λέγεται, ας πούμε, αυτό το σχέδιο που έχουν για την πατρίδα μας, έχουν στείλει εδώ μέσα ένα σωρό λάθρο μετανάστες, έτσι, οι οποίοι μπορούν να εξεγερστούν κάποια στιγμή και να έχουμε και μια εξωτερική επίθεση. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολη θα είναι η θέση της πατρίδας μας. Θα έχουμε και από μέσα και απ' έξω τον εχθρό. Ο λεγόμενος αντιπερισπασμός, έτσι, ο εσωτερικός αντιπερισπασμός. Αυτό το κάνουμε μόνοι μας, στον πνευματικό πόλεμο, όταν ταραζόμαστε. Έχουμε που έχουμε τον πόλεμο απ' έξω, να φτιάχνουμε και από μέσα μας μια αδύναμη κατάσταση για τον εαυτό μας, με την ταραχή και τη σύγχυση. Για ποιο λόγο? Αφού έχεις τόσα επιχειρήματα που πρέπει να σε πείθουν να μένεις ατάραχος. Έτσι είπαμε, ότι όλα είναι κατευθυνόμενα από το Θεό, που είναι ο κυβερνήτης των πάντων. Είναι ο προνοητής των πάντων. Είναι ο πατέρας, ο στοργικός, ο φιλάνθρωπος. Είναι αυτός που έχει μετρήσει και τις τρίχες της κεφαλής σου. Ποιος έχει ασχοληθεί να μετρήσει τις τρίχες του? Κανένας. Δεν το θεωρείς σημαντικό πράγμα. Ο Θεός σου λέει, το έχω κάνει και αυτό. Δηλαδή, νοιάζομαι για τις λεπτομέρειες των λεπτομεριών, για τις οποίες εσύ κάντε. Σου περνάει από το νου σου να ασχοληθείς, γιατί σε αγαπώ.
πολύ περισσότερο από ό,τι αγαπάμε τον εαυτό μας, μας αγαπάει ο Θεός. Όταν λοιπόν η καρδιά θορυβείται, και η καρδιά είναι το κέντρο της ύπαρξής μας, όταν το κέντρο μας λοιπόν είναι ταραγμένο, τότε είμαστε υποκείμενοι σε χτυπήματα και πολέμους των εχθρών και πολύ περισσότερο ευάλωτοι. Και το περισσότερο, γιατί όταν είμαστε ταραγμένοι, δεν μπορούμε να δούμε καλώς και να διακρίνουμε την ευθεία οδό. Ούτε τον εαυτό μας μπορούμε να δούμε. Λέει ένα περιστατικό στο γεροντικό με ένα γέροντα ο οποίος ήθελε να διδάξει κάτι τον υποτακτικό του και τον πήγε σε ένα πηγάδι. Ήθελε να του διδάξει να μένει πάντοτε ειρηνικός. Λοιπόν, και πήρε μια πέτρα, την έριξε μέσα στο πηγάδι και του λέει, βλέπεις μέσα στο πηγάδι τίποτε? Όχι. Μόλις ηρέμησε η επιφάνεια του πηγαδιού, για ξανακοίταξε τώρα μέσα, τι βλέπεις? Βλέπω το πρόσωπό μου. Καθρεφτιζόταν το πρόσωπο. Όταν είναι ήρεμη η επιφάνεια, όταν η καρδιά είναι ήρεμη, ο άνθρωπος, εκτός που μπορεί να πολεμήσει σωστά τον εχθρό, μπορεί να δει και ποιος είναι ο ίδιος. Βλέπει τον εαυτό του. Όταν είναι συγχυσμένος, ταραγμένος, έχει χάσει και τον εαυτό του. Έχει χάσει και τη μάχη με τους άλλους, με τους εχθρούς. Δεν μπορούμε λοιπόν να δούμε καλώς όταν είμαστε ταραγμένοι, καλώς με ωμέγα, και να διακρίνουμε την ευθεία οδό και την ασφαλή στράτα της αρετής. Ποιο είναι το καλό, τι πρέπει να κάνω τώρα? Ένας άνθρωπος συγχυσμένος, ταραγμένος, μπορεί να αποφασίσει σωστά? Δεν μπορεί. Είναι σκοτισμένο ο νους του. Η διάκρισή του δεν λειτουργεί. Και κάνει πράγματα παλαβά. Πράγματα αυτοκαταστροφικά. Ο εχθρός μας λοιπόν, διάβολος, που μισεί πολύ αυτή την ειρήνη. Ο διάβολος μισεί την ειρήνη. Θέλει πάντα τον άνθρωπο να είναι σε ταραχή, σε σύγχυση. Γι' αυτό και βλέπετε ο κόσμος πάντοτε, όχι μόνο τώρα, πάντοτε είναι σε σύγχυση. Όλα είναι άνω κάτω στον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι που να σου εμπνέει ηρεμία. Βγαίνει στον δρόμο, ας πούμε, και είναι σαν να ζεις μέσα σε μια Βαβυλωνία, σε μια ζούγκλα, έτσι, κορναρίσματα από εδώ, φωνές από εκεί, θόρυβος, καπνός. Λες, αμάν, να φύγω, το γρηγορότερο να φύγω από εδώ. Έτσι. Αυτό είναι η χαρά του διαβόλου. Να είσαι μέσα σε μια συνεχή ταραχή και σύγχυση. Μισή την ειρήνη. Γιατί μέσα στην ακαταστασία ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει εύκολα το σωστό. Την ευθεία οδό της αρετής. Και την ασφαλή οδό. Γιατί η αρετή είναι η ασφαλής οδός. Για ποιο πράγμα? Για τη σωτηρία μας. Μισεί λοιπόν ο διάβολος την ειρήνη, επειδή αυτή είναι ο τόπος που κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Ο τόπος του Θεού είναι η ειρήνη. Η ειρηνική καρδιά, εκεί κατοικεί ο Θεός. Γι' αυτό ο διάβολος δεν θέλει να έχουμε ειρήνη. Για να μην έχουμε το Θεό. Για να ενεργήσει πράγματα μεγάλα. Όταν υπάρχει το πνεύμα του Θεού μέσα μας, στην ειρηνική καρδιά, τότε γίνονται τα μεγάλα πράγματα. Τα αληθινά μεγάλα. Πολλές φορές λοιπόν, ο διάβολος τι κάνει? Έρχεται σαν φίλος και δοκιμάζει να μας πάρει αυτή την ειρήνη μέσω διαφόρων επιθυμιών. Ερχόμαστε τώρα στο μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί ταραζόμαστε? Γιατί δεχόμαστε υποβολές επιθυμιών. Έρχεται ο διάβολος και μας υποβάλλει επιθυμίες. Αυτό δεν έκανε με την Εύα. Πήγε εκεί και της υπέβαλε πια την επιθυμία της θέωσης χωρίς τον Θεό όμως. Εύκολα πράγματα. Τι υπακοές μου λες τώρα? Κάνε αυτό που σου λέω εγώ και αμέσως τσακ θα γίνεις έσεστε ως Θεοί. Η επιθυμία της αυτοθεώσεως. Χωρίς το Θεό. Δεν χρειαζόσαστε το Θεό. Τι χρειαζόσαστε? Την παρακοή. Να μην ακούσετε αυτό που σου λέει, σας λέει ο Θεός. Ακούστε εμένα. Έρχεται λοιπόν ως φίλος
Το παίζει φίλος ο διάβολος. Και έχει μία, όπως λέει ο Άης Νικόδημος στην εισαγωγή του στην Φιλοκαλία, μία χριστολογία, το χρή με ήττα, όχι με γιώτα, έτσι. Δηλαδή, μία καλολογία, καλά λόγια. Έτσι, σου λέει, τι λες τώρα. Σας είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο. Πρώτη συκοφαντία, βλέπετε τι κάνει ο διάβολος. Διαβάλλει το λόγο του Χριστού. Μισές αλήθειες, μισά ψέματα. Σας είπε να μην φάτε, ναι, είπε να μην φάμε. Αλλά από όλα τα δέντρα, όχι, δεν είπε από όλα τα δέντρα, από ένα δέντρο. Προσέξτε, γιατί αυτό το ίδιο χρησιμοποιούν και οι εχθροί του Χριστού, έτσι, και στον κόσμο αυτό γίνεται. Αν προσέξετε, κάνουν τέτοιες ερωτήσεις παμπώνυρες που έχουν μισή αλήθεια και μισό ψέμα. Γίνεται αυτό, να το δείτε και στους δημοσιογραφίσκους κλπ. Λοιπόν, έρχεται σαν φίλος με αυτή τη δαιμονική χριστολογία, καλολογία, για να μας πάρει την ειρήνη. Και λέει, δεν είναι ωραίο να επιδιώξεις αυτό το πράγμα, να γίνεις αυτό, να γίνεις εκείνο, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, να κάνεις λεφτά, να κάνεις όνομα κλπ. Κλπ. Και σου βάζει επιθυμίες για να σε βάλει μετά σε μια αγωνιώδη μέρημνα, φροντίδα. Α, αυτό ναι, ωραίο δεν είναι, να το κάνω, να το καταφέρω. Και αν το καταφέρω, θα γίνω ευτυχισμένος και μετά θα καθίσω. Λοιπόν, μας φαίνονται τόσο καλές αυτές οι επιθυμίες που μας υποβάλλει. Γιατί τις υποβάλλει έτσι με τέτοιο τρόπο, με χρυσόχαρτα, για να χάσουμε την ειρήνη μας. Την πραγματική ειρήνη που είναι η σχέση, η ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Αλλά πόσο αυτές είναι απατηλές και ψευδείς, αυτές οι υποσχέσεις του διαβόλου και οι επιθυμίες, μπορείς αναμεταξύ των άλλων σημείων να το γνωρίσεις από τούτο. Δηλαδή, επειδή μας παίρνουν την ειρήνη της καρδιάς. Αμέσως που θα δεχθείς αυτές οι υποβολές, που θα δεχθείς τις επιθυμίες, θα τις κάνεις δικές σου, αυτές τις προτάσεις του διαβόλου, αμέσως αρχίζεις και χάνεις την ειρήνη σου. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλές. Γιατί σου κλέβουν την ειρήνη. Ένας φιλάργυρος άνθρωπος, που έχει δεχθεί δηλαδή την υποβολή του διαβόλου να κάνει λεφτά, να γίνει πλούσιος, να αποκτήσει οικονομική ισχύ και επιφάνεια, αυτόματα έχει αρχίσει να χάνει την ειρήνη του. Γιατί μπαίνει αμέσως σε λογισμούς. Και πώς θα γίνω πλούσιος και τι πρέπει να κάνω και να κάνω αυτό και εκείνο και το άλλο. Θυμηθείτε τον άφρονα πλούσιο της παραβολής. Είχε τόσα αγαθά. Λοιπόν, και ήρθε ο διάβολος και του λέει, κοίταξε να τα μαζέψεις, δικά σου είναι, μη στα πάρει κανένας, να γίνεις ισχυρός, να έχεις πολλά αγαθά για πολλά χρόνια. Λοιπόν, και μπήκε αμέσως στην αγωνία. Πώς θα γίνει αυτό τώρα, τι να κάνω, πώς θα τα φυλάξω τα αγαθά μου. Α, το βρήκα, θα γκρέμισω τις αποθήκες μου. Άλλες αγωνίες, άλλες μέρημνες, θα φτιάξω καινούργιες αποθήκες, άλλες αγωνίες. Καταλαβαίνετε. Έτσι γίνεται με όλες τις επιθυμίες που μας βάζει ο διάβολος. Αυτή που θα τις δεχτούμε, χάνουμε την ειρήνη μας. Την ειρήνη της καρδιάς. Και αυτό είναι σημάδι για να καταλάβεις ότι η επιθυμία αυτή δεν είναι καλή. Μια επιθυμία, να ένα ωραίο κριτήριο τώρα έτσι, για να κρίνουμε τις επιθυμίες αν είναι καλές ή όχι. Μια επιθυμία που σου αφαιρεί την ειρήνη της καρδιάς δεν είναι καλή επιθυμία. Γιατί ο Χριστός μας δίνει τις καλές επιθυμίες, οι οποίες δεν μας αφαιρούν την ειρήνη της καρδιάς, ίσα ίσα την ενισχύουν. Μια καλή επιθυμία, να γίνεις Άγιος. Αυτή η επιθυμία δεν σου αφαιρεί την ειρήνη της καρδιάς, ίσα ίσα σε κάνει να αγωνίσεις πιο πολύ, να ενωθείς με την πηγή της ειρήνης που είναι ο Χριστός. Να αποκτήσεις τη χή, την ψή αρετή, έτσι, να γίνεις εγκρατής, να γίνεις ταπεινός, να γίνεις όφρον, να γίνεις άνθρωπος της προσευχής. Άγιες επιθυμίες. Για τούτο, αν θέλεις, λέει, να εμποδίσεις την τόση μεγάλη ζημιά που σε δημιουργεί ο διάβολος μέσω της χριστολογίας του, σου κάνει τον τάχα της φίλο, όταν ο Βιγλάτορας, έτσι, αυτός που είναι στη Βίγλα, έτσι, που είναι στη Σκοπιά δηλαδή, ο παρατηρητής, που πρέπει να είναι ο νους είναι ο Βιγλάτορας, ο οποίος θα πρέπει να εποπτεύει όλον τον άνθρωπο και μας τον εσωτερικό άνθρωπο, την ψυχή μας,
Όταν λοιπόν ο νους και η προσοχή του νόσου σου δώσει σημείο πως κάποια νέα επιθυμία κάποιου καλού ζητεί να μπει μέσα σου, σου δίνει ένα σήμα δηλαδή ο σκοπός, ο νους, ότι κάποια επιθυμία χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου και ζητάει είσοδο. Εσύ λέει μην ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου σε αυτή την επιθυμία που φαινομενικά είναι καλή. Αν δεν ελευθερωθείς πρώτα από κάθε θέλημα δικό σου και να την παρουσιάσεις στο Θεό, γιατί τι παθαίνουμε. Ο διάβολος είναι όπως αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Και σου λέει μπορείς να συμμετάσχεις σε αυτή τη δημοσκόπηση, να μας απαντήσεις σε 2-3 ερωτήσεις. Και έτσι καλά, δεν και τίποτα να απαντήσω. Αυτοί όμως κάνουν τεράστια δουλειά με αυτό. Τι βρίσκουν το σφιγμό, ας πούμε, της κοινωνίας. Τι θέλουν οι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους, μετά έρχονται και σου λανσάρουν το αντίστοιχο προϊόν και προωθούν τα προϊόντα τους και αυξάνουν τα κέρδη τους. Λοιπόν, έτσι και ο διάβολος, θα λέγαμε, παρατηρεί πού κλείνουμε, ποιες είναι οι ενδεχόμενες επιθυμίες που θα μπορούσε να μας βάλει και να τις δεχτούμε. Βλέπει πώς κινούμαστε, μας παρατηρεί, μας κατασκοπεύει. Βέβαια δεν ξέρει τους λογισμούς μας, δεν ξέρει τη σκέψη μας ο διάβολος ποτέ. Αλλά τι κάνει, βλέπει τις κινήσεις μας. Μπορεί να σου βάλει μία σκέψη, ας πούμε, πήγαινε τώρα που είναι 12 η ώρα το βράδυ και ξύπνησες έτσι μέσα στη νύχτα, πήγαινε και στο ψυγείο να φας. Και βλέπει την αντίδρασή σου. Αν λοιπόν εσύ υποκύψεις, καταλαβαίνει ο διάβολος ότι έχεις μία ροπή προς αυτό, που λέγεται φιλιδονία, έτσι λέγεται γαστριμαργία, λεμαργία. Έτσι θα σου ξαναφέρει μετά και θα στο φέρει και ενισχυμένο και θα βρει και άλλα πράγματα μετά που θα σου αρέσουν. Θα σου κάνει και άλλες προτάσεις, πως κάνει το YouTube, έτσι, και σου λέει ποια βίντεο είδες, αυτά, πάρε και άλλες προτάσεις τώρα, λοιπόν. Και όλοι αυτοί οι οργανισμοί, ας το πούμε έτσι. Όταν λοιπόν ο νους σου δώσει ένα τέτοιο σήμα ότι ξέρεις μια επιθυμία προσπαθεί να μπει μέσα σου, εσύ μην άνοιξες την πόρτα, μην τη δεχτείς λέει την επιθυμία αυτή, αν πρώτα δεν βγάλεις κάθε δικό σου θέλημα, γιατί ο διάβολος, είπαμε, έχει ήδη δει, σε έχει ήδη, ας πούμε, κατασκοπεύσει, σε έχει βολιδοσκοπήσει για να δει τα θελήματά σου και σου κάνει, είπαμε, τις ανάλογες προτάσεις. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν εσύ τώρα επιτυχώς του διαβόλου τις προτάσεις, θα πρέπει να αφήσεις κάθε δικό σου θέλημα. Θα είναι πιο εύκολο. Γιατί ο διάβολος προσπαθεί να συνδυάσει την πρότασή σου με το δικό σου θέλημα. Την πρότασή του με το δικό σου θέλημα. Οπότε για να εξουδετερώσει την πρότασή του και να μην υποκύψεις, θα πρέπει να αφήσεις τα δικά σου θελήματα. Να πεις εγώ δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω να φάω, ας πούμε, τώρα το βράδυ. Ήρθε μια επιθυμία. Όχι, εγώ δεν θέλω να φάω. Δεν θέλω. Για να δω τώρα αυτό που μου ήρθε ο λογισμός ότι να πάω αυτή τη στιγμή να φάω. Είναι κατά Θεόν? Όχι, δεν είναι. Γιατί, για πολλά γιατί. Γιατί είναι τέτοια η ώρα, γιατί δεν το χρειάζομαι, γιατί αν θα το φάω θα γίνει λίπος, θα αρρωστήσω κλπ. Έχεις 1000 επιχειρήματα. Αν όμως δεν έχεις αποβάλει τα δικά σου θελήματα και σου αρέσει έτσι το φαγάκι και σου πει γιατί όχι, ας το κάνω και αυτό. Και αρχίζει μετά μια καθοδική πορεία και μια ενίσχυση των παθών σου. Να ελευθερωθείς λοιπόν πρώτα από κάθε δικό σου θέλημα και μετά αυτή την επιθυμία που χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου να την παρουσιάσεις στο Θεό. Μην βιαστείς να ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου, να την δείξεις στο Θεό. Να πεις, Θεέ μου, αυτό είναι δικό σου θέλημα, αυτό που μου έρχεται τώρα απ' έξω και χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μου, σου αρέσει, είναι σύμφωνο με τον νόμο σου, είναι σύμφωνο με τις εντολές σου. Θυμηθείτε ένα άλλο κεφάλαιο που είχαμε κάνει από τον Άγιο Νικόδημο πάλι, από τον Αιώτατο Πόλεμο, γιατί δεν διακρίνουμε σωστά τα πράγματα. Και έλεγε και ο Άγιος για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι δεν τα βλέπουμε με τη λογική. Την ψυχρή λογική, την ανθρώπινη λογική, τη μαθηματική λογική.
Και ο δεύτερος είναι, και ο πιο σημαντικός, ότι δεν τα βλέπουμε με βάση τη θεϊκή λογική, το Θεό Λόγο, δηλαδή το νόμο του Θεού. Δεν τα περνάμε από αυτά τα δύο φίλτρα. Κλασικό παράδειγμα, έτσι το έχουμε πει ίσως πάλι. Το διαβόλιο, έτσι, αυτό που κάναν τόσοι άνθρωποι. Η απλή λογική τι λέει? Αν το εξέταζαν αυτοί οι άνθρωποι όλοι που το έκαναν, με την απλή λογική, δεν λέμε για τη θεϊκή λογική. Τι λέει η απλή λογική? Μπορείς να βάλεις μέσα στον οργανισμό σου ένα φάρμακο που δεν είναι εγκεκριμένο από τα αρμόδια όργανα, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ένας άνθρωπος λογικός, απλώς το κάνει αυτό? Ποτέ δεν το κάνει. Με την απλή λογική. Αν όμως δεν τη χρησιμοποιείς την απλή λογική και απλώς ακούς αυτό που λένε οι πολλοί, οι φαινομενικά πολλοί, γιατί δεν είναι πολλοί, απλώς έχουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και σου φαίνονται πολλοί. Δεν θα το έκανες. Άνεβες βέβαια και τη θεϊκή λογική και έλεγες, για Θεέ μου, αυτό είναι δικό σου, είναι από σένα, είναι κατά Θεό να το κάνω. Μα πώς να είναι κατά Θεό, αφού για να φτιαχτεί έχουν φωνευτεί δεκάδες παιδάκια, έμβρια. Οπότε και η θεϊκή λογική θα σου λέγει όχι. Καταλάβετε. Να, γιατί λοιπόν κάνουμε λάθη και μεγάλα λάθη. Γιατί ούτε την απλή λογική χρησιμοποιούμε, ούτε τον νόμο του Θεού. Είναι αυτό που λέει εδώ ο Άγιος, δεν παρουσιάζουμε τις διάφορες προτάσεις του διαβόλου, ή μπορεί να είναι και από ανθρώπους, έτσι, ή και από εμάς τους ίδιους. Δεν τις παρουσιάζουμε στο Θεό. Να δούμε τι λέει και ο Θεός. Να το κάνω αυτό το θέμα ή να μην το κάνω? Είναι δικό σου θέλημα? Συμφωνείς εσύ? Πριν λοιπόν δεχτείς μια επιθυμία, να νεκρώνεις κάθε δικό σου θέλημα και αυτή την επιθυμία να την παρουσιάζεις στο Θεό. Και ομολογώντας την τυφλότητα και αγνωσία σου, να παραδεχθείς ότι εσύ από μόνος σου είσαι τυφλός και έχεις αγνωσία, δεν ξέρεις τίποτε. Να τον παρακαλέσεις θερμός να σε φωτίσει με το δικό του φως, να δεις αν η αυτή επιθυμία προέρχεται από αντίδικων εχθρών. Μήπως είναι από τον εχθρό, από τον διάβολο. Θυμάμαι το γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας, που του έλεγε ο λογισμός να πάει στην Αμερική να κάνει ρεαποστολή. Ωραίος λογισμός, δεν θα έλεγε κανείς. Πολύ καλό, άγιο πράγμα. Δεν πήγε, έκανε προσευχή. Και όχι μια μέρα και δύο μέρες, χρόνια. Και περίμενε το Θεό, να δει ο Θεός τι θα πει. Έτσι πρέπει να κάνουμε και για τα καλά και για τις καλές επιθυμίες. Προς τούτης πρόσδραμε στον πνευματικό σου πατέρα. Γι' αυτό έχουμε το πνευματικό μας. Και άφησέ το όσο μπορείς στην κρίση εκείνου. Συνήθως, συγχωρέστε με, πολλές φορές ρωτάμε πράγματα αυτονόητα, που ξέρουμε ότι θα μας πει ναι. Και για τα δύσκολα που υπάρχει φόβος να μας πει όχι, δεν ρωτάμε, τα κάνουμε και μετά λέμε, τώρα πάτερ τι να κάνω, αφού το έχουμε κάνει ήδη και έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο ή σχεδόν ένα διέξοδο. Λέμε, τώρα τι να κάνουμε πάτερ, τι να σου πω τώρα αφού το έχεις κάνει ήδη. Έτσι, παίρνουμε εκ των υστέρων ευλογία, ας πούμε. Αλλά αυτό δεν είναι ευλογία, είναι πονηρία. Άφησε το λοιπόν στον πνευματικό σου πατέρα. Ρώτησε τον. Και άφησε το στην κρίση του. Όμως, και αν η επιθυμία εκείνη είναι από το Θεό, πρέπει εσύ να την επιχειρήσεις, να ταπεινωθείς και σαν την νεκρώσεις την πολύ σου προθυμία και θερμότητα που έχεις αυτήν, δηλαδή να πράξεις έτσι σαν να μην την έχεις, να ταπεινωθείς και να την νεκρώσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει καθόλου δικό σου θέλημα μέσα σε αυτό. Ότι το έργο εκείνο το οποίο προηγείται αυτή η δική σου ταπείνωση είναι πολύ περισσότερο αρεστό στο Θεό παρά να γίνει με την επιθυμία της φύσεως. Μάλιστα, καμιά φορά του αρέσει περισσότερο εκείνη η δική σου ταπείνωση παρά αυτό το ίδιο το έργο. Ο Θεός θέλει την ταπείνωσή μας, θέλει την καρδιά μας καθαρή, και για να είναι καθαρή πρέπει να είμαστε ταπεινοί, για να δεχτούμε τη χάρη Του, για να μας καθαρίσει την ύπαρξή μας. Η χάρη του Θεού μας καθαρίζει, δεν είναι τα έργα μας που μας σώζουν.
Οπότε και τα κατά Θεόν έργα, λέει εδώ ο Άγιος, να τα κάνεις χωρίς όμως αυτή την, ας το πούμε, τη δική σου προσωπική προθυμία και θερμότητα, σαν να μην είναι δικό σου καθόλου αυτό το πράγμα, και με μια τέλεια ταπείνωση, να αφήνεσαι τελείως στο Θεό. Οπότε μετά το έργο το κάνει ο Θεός, το κάνει χάρη στο Θεό. Γιατί υπάρχει ο φόβος να νομίζει ότι κάνεις και εσύ κάτι. Καλό έργο είναι, αλλά τίποτα το καλό δεν μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας, χωρίς το Θεό, χωρίς τη χάρη του Θεού. Και είναι πολύ περισσότερο, λέει, αρεστό στο Θεό να ταπεινωθούμε και να αφαιθούμε τελείως στο Θεό και στη δύναμη του Θεού, παρά στην επιθυμία της φύσεώς μας. Και ότι ο τρόπος, αποβάλλοντας από τον εαυτό σου τις επιθυμίες που δεν είναι καλές, και μη κάνοντας τις καλές, αν δεν καταστήλεις πρώτα τις φυσικές σου κινήσεις, θέλεις κρατήσει την ειρήνη και ασφάλεια την ακρόπολη της καρδιάς σου. Τις καλές επιθυμίες λοιπόν, τις μη καλές τις αποβάλλεις, αφού τις νεκρώνεις το δικό σου θέλημα και εξετάζεις κάθε επιθυμία παρουσιάζοντάς τη στον Θεό. Τις δε καλές επιθυμίες πάλι και αυτές τις καταστέλεις, μάλλον καταστέλεις όλες τις φυσικές κινήσεις σου και κάνεις καθαρά αυτό που κάνεις γιατί το θέλει ο Θεός. Και όχι γιατί αρέσει και σε σένα. Μπορεί να σε αρέσει και σε σένα, αλλά σου λέει να το νεκρώσεις αυτό. Και να το κάνεις καθαρά γιατί το θέλει ο Θεός. Αυτό είναι που αρέσει πάρα πολύ στο Θεό. Και έτσι δεν θα ταράζεσαι ποτέ. Δεν θα επιτρέπεις δηλαδή ούτε τις κακές επιθυμίες, τις διαβολικές επιθυμίες, να δημιουργήσουν μέσα σου σύγχυση και ταραχή, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Ούτε όμως και στις καλές επιθυμίες να επιτρέψεις μία, ας το πούμε, έξαψη και μία φυσική θέρμη που έρχεται από το ότι το θέλεις και εσύ αυτό που κάνεις. Όχι, σου λέει να το νεκρώσεις αυτό. Και ό,τι κάνεις, το κάνεις καθαρά, γιατί το θέλει ο Θεός. Έτσι θα κρατήσεις την ειρήνη σου πάντοτε. Και αν, ας πούμε, και σε αυτό το καλό σου βάλει ένα στόπ ο Θεός και σου πει, εντάξει, έκανες αυτό που έκανες το καλό μέχρι τώρα, τώρα στόπ, δεν θα το κάνεις. Τώρα θα κάτσεις ανάπηρος 10 χρόνια, ας πούμε, στο κρεβάτι. Θα πεις ένα ευλογήμα, δεν θα ταραχτείς. Πότε δεν θα ταραχτείς? Όταν δεν θα έχεις βάλει μέσα το εγώ σου. Αλλά ό,τι έκανες και αυτό το καλό που έκανες, την Ιεραποστολή, ας πούμε, την έκανες για το Θεό και μόνο. Λοιπόν, τώρα ο Θεός σου βάζει σε ένα άλλο αγώνισμα. Να κάτσεις στο κρεβάτι 10 χρόνια και να κάτσεις προσευχή. Λοιπόν, δεν θα ταραχτείς. Αν όμως έχεις και το εγώ σου μέσα, θα πεις, όχι τώρα, μα εγώ έκανα τόσα για το Θεό και ήμουν τόσο πολύτιμος γι' αυτόν. Σίγουρα είσαι πολύτιμος. Εδώ ο Απόστολος Παύλος που ήταν ο κορυφαίος Απόστολος και τον έβαλε ο Θεός πόσα χρόνια μέσα στη φυλακή. Στην Κεσάρια 2 χρόνια ήταν μέσα στη φυλακή. Ποιος? Ο κορυφαίος Απόστολος. Που θα μπορούσε να πει κανείς, καλά τώρα αυτός να κλειστεί μέσα, να χάσει 2 χρόνια, που θα μπορούσε να κάνει τόσα εραποστολικά κηρύγματα και έργα. Και όμως τον βάζει μέσα στη φυλακή. Και μετά στη Ρώμη το ίδιο πάλι. Φυλακή. Εκεί είχε ένα σπίτι, σε σπίτι έμενε, αλλά πάλι μέσα ήταν. Και είχε και ένα στρατιώτη που τον φύλαγε. Έτσι θέλει ο Θεός. Να μην έχουμε καθόλου, ας το πούμε, δικό μας θέλημα. Να κάνουμε καθαρά αυτό που κάνουμε για αυτόν. Να είναι αυτό η αρχή και το τέλος, έτσι, το α και το ω. Η αιτία που κάνουμε κάτι και ο σκοπός για τον οποίο κάνουμε κάτι. Για να φυλάξεις την καρδιά σου ειρηνική σε κάθε πράγμα, είναι χρήα ακόμα να τη διαφεντεύεις και να τη φυλάτεις από κάποιες επιπλήξεις και ελέγχους εσωτερικούς της συνείδησεώς σου. Να τώρα και κάτι άλλο, έτσι. Αυτό που λέμε η υπερευαισθησία, η υπερευαίσθητη συνείδηση. Έτσι. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Κάποιοι άνθρωποι καλλιεργούν μια υπερευαίσθητη συνείδηση και υπάρχουν κάποιες, όπως λέει εδώ ο Άγιος, επιπλήξεις και εσωτερική έλεγχη της συνειδήσεως, τα οποία όμως δημιουργούν ταραχή στον άνθρωπο και θα πρέπει να φυλάγεσαι και από αυτά. Είναι μια δυσλειτουργία, θα λέγαμε, της συνείδησης αυτό το πράγμα.
οι οποίες μερικές φορές λέει είναι του διαβόλου. Δεν είναι δικές σου, δεν είναι από τη συνείδησή σου δηλαδή. Εκμεταλλεύεται ο διάβολος αυτή την υπερευαισθησία. Του λέει και ο Άγιος Παΐσιος, έτσι τους ευαίσθητους λέει ο διάβολος τους κάνει υπερευαίσθητους. Και αυτούς που είναι αδιάφοροι τους κάνει τελείως ανέστητους. Που είναι κάπως αδιάφοροι. Αν και φαίνονται πως είναι από το Θεό αυτές οι επιπλήξεις, αυτή η έλεγχη της συνείδησης, αυτά που τα λέμε και μορμολίκια, ξέρω αν έχετε ακούσει τη λέξη, είναι αυτές οι κούκλες οι ψεύτικες που βάζουν οι κυπουροί, έτσι, δύο ξύλα, ένα κάθε και ένα οριζόντιο, τα σκιάχτρα που λέμε, έτσι, για να διώχνουν τα πουλιά, έτσι, σαν ένα άνθρωπο, ας πούμε. Αυτά είναι τα λεγόμενα φόβητρα, δηλαδή, τα μορμολίκια, της συνειδήσεως. Και έρχεται η συνείδηση, ας πούμε, και υπερευαίσθηση και σου λέει, πω, τώρα τι έκανες, ή μήπως έκανες αυτός, μήπως έκανες το άλλο, και σε ταράζει. Και από πίσω, βέβαια, πολλές φορές κρύβεται ο διάβολος. Δεν είναι το Θεό αυτά τα πράγματα. Γιατί όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, ό,τι μας φέρνει άγχος δεν είναι από το Θεό, είναι από το διάβολο. Όποιος λογισμός λέει σου φέρνει άγχος είναι το διαβόλου. Να είπαμε ποιο είναι το κριτήριο, θυμάστε το είπαμε και προηγουμένως. Μία επιθυμία ή τέλος πάντων ένας λογισμός που σου φέρνει ταραχή, που σε κάνει να χάσει την ειρήνη της καρδιάς, δεν είναι από το Θεό. Είναι ένα πολύ σπουδαίο κριτήριο αυτό. Για να μην πέφτουμε θύματα του πονηρού. Τι ούτους δε ελέγχους από τους καρπούς των θέλεις τους γνωρίσει, πότε προέρχονται. Αυτή η έλεγχη, αν είναι από το Θεό ή όχι, θα τους καταλάβεις, λέει, αν είναι καλή δηλαδή, αν είναι από το Θεό ή όχι, από τους καρπούς, δηλαδή από τα αποτελέσματα. Αν σε ταπεινώνουν και σε κάνουν επιμελή στο να εργάζεσαι, και δεν σου αφαιρούν την ελπίδα και την πεποίθηση που έχεις στο Θεό, πρέπει να τους δέχεσαι σαν από το Θεό και να τον ευχαριστείς. Έτσι. Μία επίπληξη συνειδησιακή. Ένας έλεγχος εσωτερικός. Εάν σου φέρνει επιθυμία για δράση πνευματική, σε ταπεινώνει, αλλά δεν σε απελπίζει, προσέξτε, σου λέει εντάξει έκανες λάθος, με ένα ήρεμο τρόπο, αλλά προσπάθησε πάλι. Αυτό είναι από το Θεό. Είναι καλό αυτό. Δεν σου φαίνει άγχος, σε ταπεινώνει, ήρεμα σου λέει ότι έσφαλες, αλλά σου λέει προσπάθησε πάλι, μην τα παρατάς. Προχώρα, θα τα καταφέρεις. Αυτό είναι από το Θεό. Έτσι ελέγχει ο Θεός. Θυμηθείτε τον Κάιν. Τι του είπε, οι αμαρτές. Ησύχασε, του λέει. Με πόση αγάπη του μιλάει. Εντάξει, του λέει, έκανες λάθος. Βρήκες ό,τι πρόχειρο μπροστά σου και μου το πρόσφερες. Εντάξει, διορθώσέ το. Να κάνεις τώρα μια σωστή θυσία, όπως έκανε ο αδερφός σου, ο Άβελ, που δεν πήρε ό,τι πρόχειρο, πήρε το καλύτερο και μου το πρόσφερε. Λοιπόν, κάνε το ίδιο και εσύ τώρα. Τι ταράζεσαι, μην ταράζεσαι. Ήμαρτες, εντάξει, ανθρώπινο να αμαρτήσεις, να κάνεις λάθος. Ησύχασε, μην ταράζεσαι. Εκείνος όμως δεν ήθελε. Και τι έκανε, αυτό που ξέρουμε, έτσι. Προχώρησε, έσπεξε τον αδερφό του και τα έβαλε με το Θεό μετά. Και έγινε αντάρτης της Θείας Μεγαλειότητας. Και δημιουργήθηκε η γενιά του Κάιν, έτσι, η γενιά των ανθρώπων, οι οποίοι και μέχρι σήμερα υπάρχουν, έτσι, που αντιστέκονται στο Θεό, πολεμούν το Θεό. Και θέλουν να υποκαταστήσουν τον Παράδεισο, με την τεχνολογία, με το λεγόμενο πολιτισμό. Έτσι. Και αυτή η αντίληψη υπάρχει, κυρίαρχη και σήμερα. Ποιος Θεός και τι ανάγκη έχουμε το Θεό, μπορούμε μόνοι μας. Αν λοιπόν οι λογισμοί αυτοί σε κάνουν επιμελή στο να εργάζεσαι και δεν σου αφαιρούν την ελπίδα και την πεποίθηση που έχεις στο Θεό, να τους δέχεσαι ως αν από το Θεό και να τον ευχαριστείς. Αν όμως σε συγχύζουν και σε κάνουν μικρόψυχο, μικρόψυχος, οδηλός, δύσπιστο, αμελή και οκνηρό στο καλό, και σου λένε παράδοτα, δεν γίνεται τίποτε, δεν το βλέπεις, τίποτα, πάντα αποτυχία. Ας είσαι βέβαιος πως προέρχονται από τον εχθρό,
Αυτό θέλει ο διάβολος. Λογισμός που έχει μέσα απελπισία είναι του διαβόλου. Ξεκάθαρα πράγματα. Και μη δίδεις ακρόαση σε αυτούς τους λογισμούς. Μη τους ακούς καν. Αλλά ακολούθη τον δρόμο σου και τη γύμνασή σου. Τη άσκησή σου δηλαδή. Αυτά που έκανες. Τον κανόνα σου. Τον καθημερινό. Διότι και εκτός από αυτά που είπα πλέον κοινώς, γεννώνται στην καρδιά μας ενοχλήσεις και συγχύσεις από τα συμβάντα των εναντίον πραγμάτων που μας ακολουθούν σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι λοιπόν μας λέει ο Άγιος πηγές ενδεχόμενης ταραχής και σύγχυσης της καρδίας μας. Βλέπετε, είναι πολύ σπουδαία αυτά που λέει. Μπορεί να είναι επιθυμίες που μας βάζει ο διάβολος. Μπορεί να είναι τα εξωτερικά συμβάντα. Μια φυσική καταστροφή, ένα σεισμός, ας πούμε. Μπορεί να παραχωρήσει ο Θεός, να γίνει ένας μεγάλος σεισμός, ας πούμε. Εντάξει, τι θα γίνει. Θα καταθλιβούμε, θα απελπιστούμε, θα τα χάσουμε, όχι. Ήρεμα ήσυχα θα κάνουμε αυτό που θα μας φωτίσει ο Θεός. Θα βοηθήσουμε και τους άλλους. Γιατί να πανικοβληθούμε, γιατί να ταραχτούμε, γιατί να συγχυστούμε. Αυτή είναι η χαρά του διαβόλου. Δεν έχουμε Θεό Πατέρα, δεν θα αφήσει. Ο Θεός είναι που σύει τη γη και ο Θεός είναι που σταματάει να σύει τη γη. Όπως έλεγα στις πόλεις τότε που κουνιόταν στη Θεσσαλονίκη για εβδομάδες. Λέει, τι στεναχωριάστε, λέει, είναι όπως η μαμά που κουνάει το μωρό της στην κούνια και το κοιμίζει. Έτσι να το βλέπεις, το σεισμό. Και υπάρχουν και αυτοί οι επιπλήξεις της συνείδησης, έτσι, οι οποίες πάλι χρειάζονται μία διάκριση. Και εδώ θα μας βοηθήσει και ο έμπειρος πνευματικός. Υπάρχουν τα λεγόμενα μορμολίκια, οι ψευτοενοχές από μία υπερευαίσθητη συνείδηση, συνηθέστατα από το διάβολο, και υπάρχουν και οι αληθινές, ας το πούμε, θεϊκές επιπλήξεις και έλεγχοι, οι οποίοι όμως ποτέ δεν μας απελπίσουν και δεν μας αφαιρούν την εσωτερική ειρήνη και ελπίδα και πίστη στο Θεό. Εσύ για να προφυλαχθείς από αυτά τα χτυπήματα της συγχύσεως, τι πρέπει να κάνεις τώρα? Θα μας δώσει ο Άγιος και τα φάρμακα πριν κλείσει το κεφάλαιο. Πρέπει να κάνεις, λέει, δύο πράγματα για να μην πέσει στη σύγχυση και στην ταραχή της καρδίας. Το ένα είναι να στοχαστείς εις ποιον είναι εναντία εκείνα τα συμβάντα. Εις το πνεύμα και την ψυχή ή στην αγάπη του εαυτού μας και των ορέξεών μας. Αυτά που πάνε να σε ταράξουνε, σε τι στοχεύουν, σε τι είναι αντίθετα. Είναι αντίθετα στο πνεύμα, στην σχέση σου με τον Χριστό, στην αγάπη σου, στον Χριστό, στην ψυχή σου, στη σωτηρία σου. Ή είναι αντίθετα στην αγάπη του εαυτού σου, όπως είναι, ας πούμε, μια πυρκαγιά, ένας σεισμός, μια πείνα, ένας πόλεμος ακόμα. Και των ορέξεών σου. Είναι αντίθετα στις ορέξεις σου, στις επιθυμίες σου. Τις γήινες εννοεί, έτσι, και όχι τις πνευματικές. Αν είναι αντίθετα στις ορέξεις σου και στην αγάπη του εαυτού σου, που είναι ο γενικός και πρώτος εχθρός σου, έτσι, ο μεγαλύτερος εχθρός μας, έχουμε τρεις εχθρούς. Έχουμε τον διάβολο, έχουμε τον κόσμο, το κοσμικό φρόνημα, δηλαδή τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία, τη φιλοδοξία, και έχουμε και τον κακό εαυτό μας. Έτσι. Ο χειρότερος εχθρός είναι ο κακός εαυτός μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός. Αν λοιπόν αυτά είναι αντίθετα στον κακό εαυτό σου, στην αγάπη προς τον εαυτό σου και στις ορέξεις σου, δεν πρέπει να τα ονομάζεις αντίθετα, εναντία, αλλά να τα θεωρείς ως ευεργεσίες και βοήθειες στο υψής του Θεού. Σου συμβαίνει ένα τύχημα, ας πούμε, και λες τώρα, τι είναι αυτό, είναι καλό ή κακό? Είναι αντίθετο στη φιλαυτία σου. Εσύ θα θέλεις να κάνεις το ένα, το άλλο,
να καλοτρως, να καλοποιείς. Έρχεται ο γιατρός τώρα, σου λέει όχι αυτό, όχι εκείνο, έτσι θα κάνεις, έτσι δεν θα κάνεις. Σου κόβει αυτά που έχεις εσύ σχεδιάσει και θέλεις να κάνεις ως επιθυμίες, ως αγάπης τον εαυτό σου. Αυτό είναι καλό ή κακό? Καλό είναι. Έλεγε ένας άνθρωπος που έπαθε ζάχαρο, να λέει, αφού δεν ήθελα να το κάνω μόνος μου, ήρθε ο Θεός, μου φέρε το ζάχαρο, τώρα αναγκαστικά. Κόβεται το φαΐ. Αν δεν θες να πεθάνεις, θα πρέπει να κόψεις το φαΐ, αφού έχεις ζάχαρο. Άρα είναι καλό, σε βοηθάει. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να τα ονομάσεις εναντία, αλλά να τα θεωρείς ως ευεργεσίες και βοήθειες του ύψου του Θεού. Όθεν και με χαρμόσυνο καρδία και ευχαριστία να τα δέχεσαι. Με χαρά και ευχαριστία. Λες, δόξα ο Θεός. Αυτό που δεν μπορούσα να το κάνω εγώ, το έκανε η αρρώστια. Το έκανε ένα ατύχημα. Πώς οι άνθρωποι σώζονται μέσω ενός ατυχήματος. Μένουν για μερικές εβδομάδες, μήνες, ξέρω εγώ, στο κρεβάτι και βρίσκουν τον εαυτό τους και λένε, τι έκανα τόσα χρόνια. Πώς κατέστρεφα έτσι τον εαυτό μου. Πώς έτρεχα σαν παλαβός και δεν ήξερα και γιατί τρέχω. Αν όμως είναι αντίθετα στο πνεύμα και την ψυχή, δεν πρέπει ούτε γι' αυτό να χάνεις την ειρήνη της καρδιάς σου. Αλλά γι' αυτό θα μάθεις το επόμενο κεφάλαιο. Να μην τα πούμε όλα απόψε. Λοιπόν. Και τότε όμως δεν πρέπει να ταράζεσαι. Μπορεί να είναι κάτι αντίθετο με την ψυχή σου, έτσι, και τη σωτηρία σου. Αλλά και πάλι δεν θα ταράζεσαι. Γιατί και πίσω από αυτό εργάζεται ο Θεός και ξέρει τι κάνει ο Θεός. Ας πούμε αυτό που έλεγε η γυναίκα του Ιώβ, στον Ιώβ, ήταν αντίθετο στη σωτηρία του. Τι του έλεγε? Βλαστήμα το Θεό και αυτοκτόνα. Εντάξει. Θα έπρεπε να ταραχτεί ο Ιώβ, να πει πω, τι φίδι είχα ακόμα μέχρι τώρα στο σπίτι μου και δεν το ήξερα. Τι είναι αυτά που μου λέει και λοιπά. Δεν είπε έτσι, εντάξει. Ήρεμα της είπε. Όταν ο Θεός μας έδινε τα καλά, τα δεχόμαστε. Τώρα που μας δίνει αυτά που δεν μας αρέσουν, δεν τα δεχτούμε. Ή το όνομα Κυρίου, ευλογημένο. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου και όταν έχουμε τις δυσκολίες και τις θλίψεις. Και τότε λοιπόν, όταν αυτά που σου συμβαίνουν αντίθετα στο πνεύμα και την ψυχή, ούτε και τότε να ταράζεσαι. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, να εξετάζεις πού είναι αντίθετα αυτά που σου συμβαίνουν. Είναι αντίθετα στην ψυχή, στη σωτηρία, στο πνεύμα ή στο σώμα, στη φιλαυτία. Και το δεύτερο, για να μην ταραχτείς από οτιδήποτε, είναι να υψώσεις το νου στο Θεό. Και με μάτια κλεισμένα, χωρίς να ξέρεις τίποτε άλλο, χωρίς να θέλεις να ξέρεις οτιδήποτε άλλο, με κλειστά μάτια, να λαμβάνεις κάθε συμβάν από την έσπλαχνο χείρα της Θείας Προνοίας του, ως πράγμα γεμάτο από διάφορα αγαθά. Με κλειστά μάτια, όχι να πεις τώρα είναι, δεν είναι. Είναι για το καλό μου, δεν είναι. Με κλειστά μάτια. Είναι σίγουρα για το καλό σου. Οτιδήποτε είναι αυτό. Γιατί ο Θεός ποτέ δεν μας δίνει κάτι που δεν είναι για το καλό μας. Είπαμε, όλα γίνονται από το Θεό. Είτε κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση. Και στις δύο περιπτώσεις σίγουρα λειτουργούν για το καλό μας. Αρκεί εμείς να σταθούμε σωστά απέναντι σε αυτά. Δηλαδή πώς? Με δοξολογία, με ευχαριστία. Και με αυτομεμψία. Να πούμε γιατί τα δίνει ο Θεός, γιατί εγώ είμαι αυτός που είμαι και πρέπει να διορθωθώ και πρέπει να θεραπευτώ. Όπως ο γιατρός, γιατί μου δίνει τώρα αυτά τα φάρμακα και είναι και πικρά και πονάω κλπ. Γιατί είναι για το καλό μου, για να θεραπευτώ. Όλα λοιπόν να τα δέχεσαι από το χέρι του Θεού, από τη Θεία του Πρόνοια, ως κάτι το οποίο είναι αγαθό. Να τα δέχεσαι χωρίς εξέταση, με κλειστά μάτια. Γι' αυτό και είναι άξιο μνήας, πρέπει να το θυμόμαστε δηλαδή πάντοτε, αυτό που συνήθισε να λέγει πάντοτε ο Θείος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε κάθε περίσταση που του συνέβαινε. Καλή ή κακή, ό,τι και αν του συνέβαινε. Ξέρετε πώς έγινε πατριάρχης του, το κράτος, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Με απαγωγή. Δεν ήθελε.
τον απήγαγαν. Στην κυριολεξία τον απήγαγαν. Έτσι, οργάνωσαν απαγωγή και τον πήραν από την Αντιόχεια και τον πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και έτσι έγινε. Και λέει: τι να κάνω, αφού έτσι θέλει ο Θεός. Δεν έφερε αντίσταση βέβαια μετά. Το δέχτηκε και έγινε αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης. Και μετά από 6 χρόνια τον διώξανε. Οι ίδιοι αυτοί που τον είχαν φέρει, ας πούμε, εξορία. Και στη μια περίπτωση το όνομα Κυρίου ευλογημένο, και στην άλλη περίπτωση. Και πέθανε εξόριστος και καθυρημένος. Και εκεί έλεγε πάλι, δόξα τω Θεώ πάντων ένα, και αυτό έλεγε συνέχεια. Δόξα τω Θεώ πάντων ένα, και για όλα δόξα τω Θεώ. Για κάθε περίσταση λοιπόν, καλή ή κακή, δυστυχή ή ευτυχή. Αν και δεν είναι σωστές οι λέξεις, γιατί δεν υπάρχει τύχη, έτσι, υπάρχει μόνο η πρόνοια του Θεού. Αλλά το λέμε έτσι γιατί συνηθίζεται ως έκφραση. Για όλα δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ πάντων ένα και. Ούγαρ παύσομαι τούτο επιλέγον αΐ επιπάσιμη της συμβαίνουση. Δηλαδή δεν θα σταματήσω, δεν θα πάψω να λέγω αυτό πάντοτε για όλα όσα μου συμβαίνουν. Να επιλέγω μάλιστα, λέει, δηλαδή ως επίλογο. Ό,τι και να σου συμβεί, εσύ να λες το τέλος, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ον το οποίο απόφθεγμα και ο Θεσσαλονίκης Θείος Γρηγόριος μιμούμενος αυτό το ίδιο συνήθισε και έλεγε όπως φαίνεται στο βίο του. Έτσι, το ίδιο ακριβώς έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Και το ίδιο να λέμε και εμείς. Δόξα τω Θεώ, πάντων ένα και. Έτσι, για όλα, δόξα τω Θεώ. Και τότε ξέρετε, η ζωή μας γίνεται ένα πανηγύρι.